Η μόρφωση του νέου σκηνικού στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει την δική της βαρύτητα εμέσω των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων για τα πρόσωπα που θα βρεθούν την επόμενη πενταετία στις θέσεις των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών. Πότε και πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις από τους 27, θα μας πει τώρα ο ανταποκριτής του Αντένα για ευρωπαϊκά θέματα, ο Παύλος Ξανθούλης. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε δεδομένο σκηνή βρίσκονται οι διεργασίες για τις κορυφαίες θέσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την τελευταία 24 ώρα επικρατεί νευρικότητα, καθώς γίνεται κατανοητό ότι η πολιτικά άπλιστη κίνηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που ζήτησε περισσότερα στον διαμοιρασμό της πίτας με τους σοσιαλιστές και τους φιλελευθέρους, οδήγησε πέραν από την αδυναμία καταρχήν συμφωνίας και στην απώλεια πολύτιμου χρόνου. Με αποτέλεσμα, αφενός όλα να είναι ρευστά και αφετέρου στο κάδρο να παίρνουν πλέον και οι ακροδεξιοί, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ προηγουμένως. Με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, το κόμμα της οποίας συμμετέχει στους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές, να διεκδικεί θέση στην ευρωπαϊκή ηγετική πυραμίδα. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο, καθώς την ερχόμενη Κυριακή, δύο μέρες μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής και λίγο πριν την καθοριστική Σύνοδο της Ευρωβουλής, θα πραγματοποιηθούν οι βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία. Όπου, εάν επαναληφθεί το σενάριο των ευρωεκλογών, οι εθνικιστές της Μαρί Λεπέν θα έχουν κάνει ακόμα ένα βήμα για να αποκτήσουν το πολιτικό έλεγχο στη Γαλλία, που αποτελεί μαζί με τη Γερμανία τους δύο πυλώνες σταθερότητας όλου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Κατά συνέπεια, το διακύβευμα των επόμενων ημερών είναι μεγάλο και αφορά όχι μόνο στον πολιτικό έλεγχο της Γαλλίας, αλλά και στη χειραγώγηση της Ευρώπης και της πολιτικής της ατζέντας. Και θα έχουμε ακόμη πολλά να δούμε στη ΣΕΑ. Μάλιστα. Παύλο Ξανθούλης.